Απριλίου του 2018 Θεσσαλονίκη, Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Το κτίριο είναι του αρχιτέκτονα του Κρόκου το 2001 και θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα κτίρια που έχουν γίνει στην Ελλάδα, το Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Και αμέσως βλέπουμε τα ψηφιδωτά του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, είναι 5ος αιώνας, ο Άγιος. Πρώτη αίθουσα του μουσείου, παλαιοχριστιανικό πιδαπέδιο ψηφιδωτό, προσωμείωση του παλαιοχριστιανικού ναού και ονόκρανο με άκανθα από τον ναό του Αγίου Δημητρίου, θωράκιο 5ος αιώνα, στο χώρισμα μεταξύ ιερού και κυρίως ναού τα θωράκια, 4ος-5ος αιώνα, και αυτό είναι από την αχυροποίητα του ψηφιδωτό. Και εδώ ένας παλαιοχριστιανικός άμβωνας, πιθανό να είναι από τους Φιλίππους. Ένα πάλι θωράκιο, το οποίο έχει και αρχικά γραμμάτων όπως το συνηθίζανε, και ολόκληρη η πύλη, η ωραία πύλη του τέμπλου του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, αυτό που είναι τώρα είναι αντίγραφο, και εδώ είναι το αυθεντικό ό,τι έχει απομείνει, διότι ο ναός είχε μεγάλη ιστορία στη διάβα των αιώνων. Και εδώ πάλι θωράκιο, το οποίο έχει και το σταυρό, και εδώ είναι ένα μικρό άγαλμα, ο καλός ποιμένας με το πρόβατο, και εδώ μια σπουδαία λειψανοθήκη, είναι 4ος αιώνας, 390 περίπου, ο Χριστός μεταξύ Πέτρου και Παύλου δίδει τον νόμο στους μαθητές, ασημένια λειψανοθήκη, 4ος αιώνας. Εδώ είναι ο Δανίλ στο λάκκο των Λεόντων, 350 περίπου, και εδώ είναι οι τρεις παιδες, οι εν καμίνο. Και πάλι κομμάτια μαρμάρων, εδώ είναι ένα σπουδαίο ψηφιδωτό από τον Άγιο Δημήτριο, είναι 5ος αιώνας, γύρω στο 450, και ο Άγιος Δημήτριος από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, η κεφαλή του Αγίου Δημητρίου, και πάλι ψηφιδωτά 5ος αιώνας από τον ναό του Αγίου Δημητρίου, μία φωτογραφία, ανασύσταση της βασιλικής πριν την καταστροφή, και εδώ είναι 7ος αιώνας μετά Χριστό κουτάλια και από τον Πορφυρό κώδικα. Δεύτερη αίθουσα του μουσείου, παλαιοχριστιανική πόλη και κατοικία, διάφορα, ένας θησαυρός εδώ βλέπουμε, είναι 5ος και 6ος αιώνας στο κυβότιο, και αυτό είναι στόμιο πηγαδιού 5ος αιώνας, είναι κοιονόκρανο από παλαιά εκκλησία, και αυτό είναι βάθρο από με μαρμάρινη αλληγορική μορφή, και αυτά είναι καρφιά τα οποία τα χρησιμοποιούσαν στην ξυλουργία. Πάλι επιγραφή από σπίτι παλαιοχριστιανικό, και αυτή η αμφορής ήταν για το κρασί και το λάδι, είναι διαφόρων αιώνων, 5ος, 6ος και 7ος αιώνας, διάφορα καλλιντικά, επιδαπέδιο ψηφιδωτό δάπεδο, και αυτό, και αυτά τα γυάλινα είναι 3ος, 4ος, 5ος και 6ος αιώνας, διαφόρων αιώνων. Αυτά τα σπουδαία ελεφαντοστά, ελεφαντόδοτα, τα συνηθίζανε πολύ στο Βυζάντιο για 10 περίπου αιώνες, και αυτά τα ρούχα είναι βυζαντινής 5ος και 6ος αιώνας, διατηρούνται καλά, και κοσμήματα διαφόρων αιώνων από τον 5ο, 3ο, 4ο έως τον 7ο αιώνα, τάσια, κανάτες, μαγειρικά σκεύη, και εδώ είναι γουδιά μαρμάρινα τα οποία τα χρησιμοποιούσαν όταν σπάζανε ξηρούς καρφούς, επιδαπέδια ψηφιδωτά δάπεδα. Είναι μία σαρκοφάγος, είναι 4ου αιώνος, χριστιανική σαρκοφάγος με γράμματα, παλαιοχριστιανική πόλης και οικία η δεύτερη αίθουσα, και εδώ είναι στις βιτρίνες διάφορα αντικείμενα χριστικά τα οποία ήταν, και στην αίθουσα την τρίτη είναι παλαιοχριστιανική τάφη, και είναι ο καλός ποιμένας με το πρόβατο, και οπωσδήποτε και αυτό είναι παρμένο από την αρχαιότητα, είναι ο Ερμής, ο οποίος είχε το πρόβατο στην πλάτη του, προσωποποίηση του Θεού του Διόνυσου που τον πήγαινε στον Ίσιο πεδίο, τάφη
του 4ου αιώνα, 360-370, αυτή διάφορα σκεύη στην τρίτη αίθουσα του μουσείου που είναι από τη Θεσσαλονίκη, από τα νεκροταφεία της Θεσσαλονίκης, και πάλι βλέπουμε τον καλό ποιμένα εν είδη Ορφέως Χριστού ή Ερμού ακόμα, και έχει τον αμνό, το αρνίο στην πλάτη του, είναι παρμένα όλα από την αρχαία θρησκεία. Και εδώ αυτά είναι 4ου αιώνα σε τάφη από τα χριστιανικά νεκροταφεία, παλαιοχριστιανικά νεκροταφεία της Θεσσαλονίκης, το Α και το Μ. Η αίθουσα του μουσείου, οι οποίοι έχουν φέρει και τους τάφους, και εδώ είναι διάφορα επίδαπε διαψηφιδωτά 4ου και 5ου αιώνα, τα οποία έχουν βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Ένα σταυρός με μυρτιά 5ος αιώνας, και εδώ είναι η... Συνεχίζοντας την περιήγηση στο μουσείο, διάφοροι αμφορείς τοποθετημένοι στην αίθουσα αυτή, οι αποθηκεύσεις κατά τη Βυζαντινή περίοδο, μία ωραιότατη οστεοθήκη, οστεοφυλάκιο 7ος αιώνας, και διάφορα άλλα μαρμάρινα θωράκια, μικρή κολυμπήθρα 7ος 8ος αιώνας, μεσοβυζαντινή περίοδο θωράκιο. Και εδώ που η τέχνη πια έχει χαθεί κατά κάποιο τρόπο, είναι θωράκια τα οποία λαϊκίζουν, είναι ένας δικέφορος αητός, δίπλα είναι ένας γρίπας, το αρχαίο μυθολογικό πουλί, το ζώο ο γρίπας. Και πάλι αυτά τα βυζαντινά θωράκια είναι λίγο άτεχνα, αλλά η τέχνη των 7ου αιώνα και 8ου αιώνα είχε χαθεί στο Βυζάντιο, που είχαν αρχίσει και οι οικονομαχίες, και είναι αυτά τα θωράκια από τον ναό της Υπαπαντής της Θεσσαλονίκης. Προέρχεται αυτό το μεγάλο θωράκιο ανάγλυφο, είναι η Θεοτόκος, λείπει το επάνω μέρος. Αυτό είναι το θωράκιο που προέρχεται από τον ναό της Υπαπαντής της Θεσσαλονίκης, είναι 10ος αιώνας, είναι η Παναγία των Βλαχερνών, η στάση αυτή 10ος αιώνας, είναι ένα 35 μεγάλο, είναι μεσοβυζαντινή περίοδος. Και πάλι βλέπουμε άλλα θωράκια της εποχής του 10ου αιώνα, και υπάρχει και σε αυτή την προθήκη 10ου-12ου αιώνας, είναι και αυτά τα παγουράκια τα μικρά, τα οποία βάζανε μέσα το μύρο του Αγίου Δημητρίου. Άλλα θωράκια στην αίθουσα της μεσοβυζαντινής περίοδου, θωράκια με σταυρί, και εδώ είναι γράμματα αφιερωματικά, και αυτά τα πιτάκια, αυτά τα πιάτα, τα τάσια, είναι τα καθημερινά που χρησιμοποιούσαν οι Βυζαντινοί για την καθημερινή τους ζωή, είναι πυλός. Και εδώ βλέπουμε αυτά τα περίτεχνα περικάρπια χρυσά, είναι 10ος αιώνας, το 950 περίπου έχουν γίνει, ολόκληρη προθήκη με τα κοσμήματα, 10ος αιώνας, χρυσά περικάρπια, και είναι από σμάρτο, είναι 20 πλάκες, από 10 πλάκες στο κάθε περικάρπιο, και πάνω έχουν πουλιά τα οποία μαζί με φυτικά, από τα πιο εξέχοντα του Βυζαντινού Μουσείου της Θεσσαλονίκης, πουλαρίκια, όλα είναι 9ος και 10ος αιώνας, 10ος αιώνας τα χρυσά περικάρπια, προθήκες στην ίδια αίθουσα με δαχτυλίδια, και πάλι ο θησαυρός με τα χρυσά περικάρπια. Εδώ είναι σφραγίδες, μολυβδόβουλα και νομίσματα της μεσοβυζαντινής περίοδου. Παναγία Δεξιοκρατούσα, 12ος αιώνας, γύρω στο 1150, και ένα Ευαγγέλιο, Ευαγγελιστάριο, προέρχεται από την Εκκλησία του Αγίου Θανασίου της Θεσσαλονίκης και είναι 12ου αιώνα. Εκτού κατά Λουκά, εκτού κατά Μαρθαίων, οι περικοπές, νομίσματα Βυζαντινής περίοδου. Και εδώ είναι τα χάλκινα νομίσματα, τα υπέρπειρα και τα ιστάμενα ήταν τα χρυσά συνήθως. Το Βυζάντιο είχε μια πάρα πολύ καλή οικονομία. Και η αίθουσα, δύο εικόνες αμφιπρόσωπες στην αίθουσα αυτή, 14ος αιώνας, 1360 περίπου, η Θεοτόκος, αμφιπρόσωπες εικόνες,
Το πίσω μέρος των εικόνων είναι η Παναγία Γλυκοφιλούσα και από πίσω έχει μια σταύρωση νεότερη και μια πολύ σπουδαία εικόνα στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης 14ος αιώνας. Είναι ο Χριστός ως Παντοκράτορος, ως η Σοφία. Προέρχεται από την Αγία Σοφία, Χριστός Παντοκράτορος, 14ος αιώνας, 1350, μια πάρα πολύ σπουδαία εικόνα. Και ο περίφημος επιτάφιος από τη Θεσσαλονίκη, 1300, στο κέντρο είναι ο νεκρός Χριστός, χρησιμοποιείται τη Μεγάλη Παρασκευή και δεξιά και αριστερά είναι η μετάδοση των τιμίων δώρων στους μαθητές, αριστερά όπως κοιτάμε η μετάδοση, ο νεκρός Χριστός στο κέντρο και πάλι δεξιά είναι πάλι η μετάδοση του σώματος του Χριστού, πάλι ολόκληρη η αίθουσα με τον χρυσοκέντητο επιτάφιο του 1300, εικόνα του 14ου αιώνα, η Σοφία του Θεού, ο Χριστός Παντοκράτορας, και εδώ είναι οι δύο αμφιπρόσωπες εικόνες 14ου αιώνα. Σε αυτήν την αίθουσα δεν ήταν καθόλου καλό το φως στην αίθουσα. Θεοτόκος 15ου-16ου αιώνα, αυτή η μεγάλη εικόνα, και μια πολύ ωραία και σπουδαία εικόνα του 15ου αιώνα στην αίθουσα και είναι Άγιος Δημήτριος Γεώργιος και όπως κοιτάμε δεξιά είναι ο Άγιος Παντελεήμονας 15ου αιώνα γύρω στο 1450 και πάλι εικόνα του 15ου αιώνα και είναι ο Άγιος Αθανάσιος ο Αρχιεπίσκοπος της Αλεξάνδρειας 4ου αιώνα έζησε, η εικόνα είναι του 15ου αιώνα, σπουδαία εικόνα στην αίθουσα της Μεσοβυζαντινής περίοδου και πάλι βλέπουμε αυτά τα θωράκια από εκκλησίες της Θεσσαλονίκης. Εδώ είναι ένας αβάς, ένας άγιος από τους μοναχούς και εδώ είναι πάλι αυτά τα πύληνα, τα τάσχια, τα οποία ήταν τα χρηστικά αντικείμενα της καθημερινής ζωής των Βυζαντινών, προέρχονται και από την Καστοριά, είναι 13ος αιώνας, το 10ου αιώνας, είναι αυτά τα χρησιμοποιούσαν για πάρα πολλούς αιώνες τα ίδια κατά τα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αυτά τα περίτεχνα και πάρα πολύ ωραία τάσχια, τα οποία ήταν τα χρηστικά αντικείμενα της καθημερινής ζωής των Βυζαντινών, 13ος αιώνας. Εικόνες κριτικής τεχνοτροπίας στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης, τέλη 15ου-16ου αιώνας, αυτά τα περίφημα περικάρπια του 10ου αιώνα, τα έχω φωτίσει λίγο και φαίνονται οι πλάκες με το σμάρτο, τα πουλιά και το χρυσό περίβλημα είναι 10ου αιώνας, 950, ίσως είναι από τα σπουδαιότερα εκθέματα του μουσείου, μια εικόνα του Αγίου Δημητρίου με το δόρυ στο χέρι, 15ου αιώνας, αποτυχισμένες στιχογραφίες 14ου αιώνας, Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης για να δέσουν οι αιώνες, μια ωραιότατη κεφαλή της Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας, 14ου αιώνα τοιχογραφίες είναι αυτές και μια νεότερη εικόνα του 17ου αιώνα και είναι η Δευτέρα Παρουσία, ο Χριστός επιδόξης θα κρίνει τον κόσμο καθώς μπροστά του είναι η κόλαση και ο παράδεισος όπου θα πάνε οι δίκαιοι, δύο εικόνες 15ου αιώνα και μια σπουδαία εικόνα της κριτικής σχολής από την Κρήτη και είναι οι Άγιοι 10 μάρτυρες της Κρήτης, η κριτική σχολή με αρχηγό τον Άγγελο Ακοτάντο 1490-1450 περίπου, Άγγελος Ακοτάντος, ο αρχηγός της κριτικής σχολής, τον διαδέχθηκε ο Μιχαήλ Δαμασκηνός και άλλοι μεγάλοι ζωγράφοι και αυτοί με τη σειρά τους επηρεάστηκαν από την τότε βενετοκρατούμενη Κρήτη και έχουμε το μείγμα Άλλα Μανιάρα Γκρέκα και Άλλα Μανιάρα Ιταλιάνα. Μια Παναγία 12ου αιώνα, μια Γλυκοφιλούσα 16ου αιώνα και άλλη Θεοτόκος 15ου-16ου αιώνα με επιζωγραφίσεις στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης και αυτή η ωραιότατη εικόνα, μια γλυκιά Θεοτόκος με τον Χριστό 16ου αιώνα,
όπως την βλέπουμε, και όπως είπα, οι μετέπειτα Κρήτες ζωγράφοι από τον Μιχαήλ Δαμασκηνό και μετά επηρεάστηκαν και δέχουμε μια ωραιότατη Παναγία, η οποία φαίνεται καθαρά ο επηρεασμός από την βενετοκρατούμενη Κρήτη. Στην Αθήνα υπάρχουν αρκετές εικόνες και στο Βυζαντινό Μουσείο, είναι 15ος-16ος αιώνας, δύο εικόνες του Χριστού στην έκθεση του Μουσείου της Θεσσαλονίκης, και εδώ είναι διάφορα πύληνα χριστικά αντικείμενα της καθημερινής ζωής των ύστερων χρόνων της Βυζαντινής περίοδου, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, είναι 14ος-15ος αιώνας. Αυτά τα πιάτα, τα πύληνα, φτιάχνονταν συνήθως στην Καστοριά και σε άλλες πόλεις, και εδώ είναι το Βυζαντινό κάστρο 10ος-12ος-13ος αιώνας, ό,τι έχουν βρει, και πάλι αυτά τα πιάτα, τα τάσια, από το επάνω μέρος, όπως φαίνεται, η αίθουσα της Μεσοβυζαντινής περίοδου, και πάλι αυτά τα πιάτα και έχουν, είναι 12ος-13ος αιώνας, από την Καστοριά και από τις πόλεις της Μακεδονίας, και έχουν διάφορα φυτικά και μυθικά ζώα ζωγραφισμένα, καθώς υπάρχει και μια βιτρίνα και δείχνει ακριβώς πώς τα φτιάχνανε. Ωραιότατη εικόνα του Αγίου Δημητρίου με μια μάχαιρα στο δεξί του χέρι, ο άγγελος επάνω. Ο Άγιος Γεώργιος είναι στην εικόνα αυτή, και αυτή η σπουδαία εικόνα 15ος αιώνας, και εδώ φαίνεται καθαρά πώς επηρεάστηκαν οι Κρήτες ζωγράφοι από τον Μίχαλο Δαμασκηνό και μετά, και φαίνεται η προσκύνηση των μάγων, που έχει και βυζαντινά στοιχεία και στοιχεία της τότες της αναγέννησης και της Βενετίας, καθώς επηρεάζονταν οι ζωγράφοι από τα έργα που βλέπανε, και ήταν ο Εμμανουήλ Τζάνε, ο οποίος ήταν στην Βενετία και ήταν και ιερέας του ναού του Αγίου Γεωργίου, ο Εμμανουήλ Τζάνε, πολύ μεγάλος ζωγράφος, και στο μουσείο αυτό υπάρχει και μια εικόνα του Άγιος Γοβδελάς. Η Παναγία, γλυκιά εικόνα, 17ος αιώνας, η Παναγία με τους Αγγέλους, με επηρεασμό από την Βενετία. Στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας έχει πολλές εικόνες με τον επηρεασμό της βενετικής τέχνης. Ωραιότατη γλυκοφιλούσα, και αυτή η κριτική βημόθερα είναι εκκλησίας, είναι ο Άγιος Πέτρος και Παύλος στην αίθουσα, στην έκθεση, και πάνω ένας ευαγγελισμός 16ος αιώνας. Πολύ σπουδαίο αυτό το βημόθερο 16ος αιώνας στην έκθεση του Μουσείου Θεσσαλονίκης. 12ο, 15ος-16ος αιώνας, αυστηρά κριτική τέχνη. Η κριτική τέχνη τα πρώτα 100 χρόνια ήταν πολύ αυστηρή, ήταν μοναχική. Μετά επηρεάστηκε, και τώρα έχουμε την μεταβυζαντινή περίοδο, μια από τις τελευταίες αίθουσες του μουσείου, ένα ολόκληρο τέμπλο μπαρόκ 1600, 17ος-18ος αιώνας. Τότε αρχίσαν αυτά τα μπαρόκ τέμπλα που κατακλείσαν όλη την Ελλάδα. Περίπου πρέπει να υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα 600 τέμπλα αυτού του ρυθμού, με το ωραιότερο θεωρείται το τέμπλο στην Οικοσιφήνισσα, στη Μακεδονία επάνω. Ακόμα και τα τέμπλα του Αγιώρους είναι αυτής της περίοδου, 1600-1700, το μπαρόκ, το οποίο μετετράπηκε σε ορθόδοξο. Ολόκληρο το τέμπλο, το οποίο είναι στην μεταβυζαντινή περίοδο στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης, και εδώ είναι μια σπουδαία αποκαθήλωση, είναι του Εμμανουήλ Λομπάρδου, δεν ξέρω αν είναι ζωγράφος αυτός, αλλά π.χ. Αυτό το ύφος, 17ος αιώνας, η αποκαθήλωση. Οι Λομπάρδοι είναι τρεις ζωγράφοι, και στα μουσεία της Αθήνας υπάρχουν αρκετές εικόνες τους. Εγώ νομίζω είναι του Εμμανουήλ Λομπάρδου, και πάλι εικόνες της κριτικής σχολής. Στην αρχή ήταν αυστηρή και μετέπειτα επηρεάστηκε από την Βενετία, καθώς η Κρήτη ήταν στην Βενετία. Το 1669 υποδηλώθηκε η Κρήτη, εδώ είναι ο Άγιος Σπυρίδωνας της σχολής αυτής με επηρεασμό από την Βενετία, και εδώ είναι του Εμμανουήλ Τζάνε ο Άγιος Γοβδελάς. Τον Άγιο Γοβδελά τον έφτιαξε πολλές φορές ο Εμμανουήλ Τζάνε, 17ος αιώνας, ιερέας στον Άγιο Γεώργιο της Βενετίας. Νεότερη εικόνα, Παναγία Γλυκοφιλούσα,
στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης και μια μεγάλη εικόνα, η φιλοξενία του Αβραάμ, η Αγία Τριάδα εν είδη τριών αγγέλων, νεότερες εικόνες. Και εδώ είναι ο Πουλάκης, ο Πουλάκης πολύ μεγάλος ζωγράφος και αυτός 17ος αιώνας και είναι επεισόδια από τον Πάγκαλο Ιωσήφ, από τα 12 παιδιά του Ιακώβ, και εδώ δείχνει τις περιπέτειες της Παλιάς Διαθήκης του Πάγκαλου Ιωσήφ, τον οποίο τον επούλησαν και έγινε σύμβολος στην Αίγυπτο τον Φαραώ. Εδώ είναι σκηνές, ο Μανουήλ Πουλάκης, κριτικός ζωγράφος στην Κέρκυρα και στην Βενετία, και είναι θαύμα που το Μουσείο Θεσσαλονίκης έχει και εικόνες του Πουλάκη, πολύ μεγάλος ζωγράφος. Εδώ είναι εικόνες πάλι στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης, οι Άγιοι Απόστολοι, απηχούν η κριτική σχολή, 16ος-17ος αιώνας. Όπως τις βλέπουμε οι Άγιοι Απόστολοι, και εδώ είναι μια εικόνα, ίσως είναι και 15ος αιώνας, είναι του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου, με τα χρώματα ίσως η εικόνα να έχει και επιζωγραφίσεις. Μετά Βυζαντινή περίοδος, ένας αρχιερατικός σάκος και ένας επιτάφιος του 1600 στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης, απόκτημα καλό, μεγάλης τέχνης, μια Ισάδου κάθοδος, 16ος, ίσως είναι και 15ος αιώνας, εικόνα με επιζωγραφίσεις, Ισάδου κάθοδος στην έκθεση εικόνων του Μουσείου Θεσσαλονίκης, του Βυζαντινού Μουσείου, και σκεύη με καθημερινή ζωή των Βυζαντινών και ένα ωραιότατο ξυλόγλυπτο το οποίο υπάρχει και έχει πάνω το 12ο, είναι μεγάλες εορτές της Ορθοδοξίας, στις οποίες είναι σκαλισμένες εδώ, είναι η Παπαντή, η Βαϊφόρος, η Βάπτιση, η κίνηση της Θεοτόκου όπως φαίνεται, η Ανάσταση του Χριστού, η Μεταμόρφωση, πολύ λεπτή δουλειά, είναι 18ος αιώνας, και πάλι βλέπουμε αυτά τα πιάτα του 13ου, 14ου αιώνα, έχει πολλά από αυτά το Μουσείο Θεσσαλονίκης, και εδώ ένα ψηφιδωτό δάπεδο από την Θεσσαλονίκη, είναι παλαιό, είναι βέβαια 6ος αιώνας, Βυζαντινό είναι, και είναι στις τελευταίες αίθουσες του μουσείου. Και η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει τις περίφημες εκκλησίες, εδώ είναι ο Όσιος Δαβίδ, η Μονή Λατώμου, και είναι ο Χριστός, είναι 5ος, 4ος αιώνας, 350, τα αρχαιότερα ψηφιδωτά που υπάρχουν είναι ο Χριστός Αγένιος και είναι το όραμα του Ισαΐου, το οποίο φαίνεται η ποταμή του Παραδείσου, ο Χριστός κάθεται σε ουράνιο τόξο, Αγένιος, είναι 4ος αιώνας, Μονή Λατώμου, Όσιος Δαβίδ στη Θεσσαλονίκη, ένα από τα σπουδαιότερα ψηφιδωτά που υπάρχουν στον κόσμο, και ολόκληρο το ψηφιδωτό του Χριστού στην Θεσσαλονίκη, Μονή Λατώμου. Εκκλησία Αγίας Σοφίας της Θεσσαλονίκης, άποψη της Εκκλησίας. Το περίφημο ψηφιδωτό είναι 9ος αιώνας, 850 μετά τις οικονομαχίες, στην αψίδα του Ιερού Χρυσός ο Φόντος. Η Θεοτόκος βαστάει τον μικρό Χριστό στα χέρια, ωραιότατο ψηφιδωτό, και έχει γίνει μετά τις οικονομαχίες. 8ος αιώνας, 9ος αιώνας, 850, και εδώ είμαστε στην Ρωτώντα στη Θεσσαλονίκη, η Ρωτώντα του Γαλέριου που μετατράπηκε σε εκκλησία, και υπάρχουν μέσα σπουδαία ψηφιδωτά του 5ου αιώνα, ο Θόλος, στο κέντρο είχε τον Χριστό σε ανάληψη, η ζώνη που είχε χαθεί είχε γυμνούς χορευτές και πιθανόν γι' αυτό τους κατεστράφει. Η Ρωτώντα έγινε εκκλησία κατά τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους, πρωτοβυζαντινή περίοδος, φαίνεται ολόκληρη ρωτώντα. Το πάχος των τείχων είναι γύρω στα 6 μέτρα, 27 μέτρα είναι η διάμετρος του θόλου. Και στην κάτω ζώνη του θόλου υπάρχουν αυτά τα βυζαντινά ψηφιδωτά, εδώ είναι οι άγγελοι, οι οποίοι είναι ψηφιδωτά, και εδώ είναι το κάτω μέρος που εικονίζονται βυζαντινά κτίρια με προσευχόμενους Αγίους.
είναι 5ος αιώνας, γύρω στο 450, έχουν γίνει αυτά τα ψηφιδωτά στη Ρωτώντα και είναι θαύμα πως έχουν διατηρηθεί, δεδομένου ότι η Θεσσαλονίκη επέρασε και από την τουρκική θηριωδία. Οι Τούρκοι δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Οι άγγελοι στον Τρούλο της Ρωτώντας είναι 5ος αιώνας και πιθανόν εικονιζόταν μία ανάληψη που έχει χαθεί και κάτω από τους αγγέλους ήταν χορευτές. Ναός της Αχυροποιήτου, 5ος αιώνας, τα παλιά ψηφιδωτά της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έγινε μετά το 465, 5ος αιώνας, από τη Σύνοδο της Εφέσου που η Θεοτόκος έγινε Θεοτόκος και έγινε το υπάρθενο της Θεοτόκου και ο Χριστός ήταν Θεός. Όλα αυτά γίνανε στην 4η Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο. Άποψη της Εκκλησίας της Αχυροποιήτου με τις κολόνες, μονόστιλες κολόνες, και τα ψηφιδωτά, τα οποία είναι και αυτά 5ου αιώνα, στις κολόνες, τα έξοχα ακανθωτά κιονόκρανα, βυζαντινά κιονόκρανα, και εδώ φαίνονται τα κιονόκρανα και τα ψηφιδωτά κάτω από τις καμάρες, τα κιονόκρανα, και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη ήταν σχεδόν 450 χρόνια στους Τούρκους, και οι Τούρκοι ως γνωστό μουσουλμάνοι δεν αφήνανε τίποτα, όλα τα σβεστώνανε, όλα τα καταστρέφανε. Δεν υπάρχει πιο σκληρός λαός επάνω στην τέχνη από τους Τούρκους. Φαίνονται τα ψηφιδωτά της Αχυροποιήτου, το δάπεδο κάτω καταπληγωμένο, πολύ μεγάλος ναός, θησάβρισμα, και εδώ είναι τοιχογραφίες πριν το 1430 της Αχυροποιήτου. Το 1430 η Θεσσαλονίκη έπεσε στους Τούρκους, 25 χρόνια πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Εδώ φαίνονται αυτά τα τοιχογραφίες που είναι του 13ου-14ου αιώνα. Οι τρύπες τις ανοίγανε οι Τούρκοι για να σταθεί επάνω ο Σοβάς. Όπου βλέπετε τρύπες στις τοιχογραφίες, τις κάνανε για να σταθεί ο Σοβάς, που μετέπειτα θα κάλυπτε τα ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες. Ολόκληρη η Αχυροποίητος στην Θεσσαλονίκη, μεγάλη βασιλική, εξωτερικά της Εκκλησίας της Αχυροποίητου στην Θεσσαλονίκη. Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης, οι κατακόμβες κάτω από το Ιερό του Αγίου Δημητρίου. Εδώ ήταν και το σημείο που έβγαινε το Μύρον, κατασκευές 4ου και 5ου αιώνα. Είναι σήμερα τόχη αρχαιολογική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης και είναι σχεδόν μουσιακός ο χώρος. Το σημείο που έβγαινε το Μύρον του Αγίου Δημητρίου, 5ος και 6ος αιώνας, θωράκια, κολόνες. Κατά μυστήριο τρόπο, αυτό δεν ήταν γνωστό στους Τούρκους και ήταν καταχωμένο κάτω. Το εσωτερικό της Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου, ως γνωστόν η Εκκλησία κάηκε το 1917 και τώρα είναι εν μέρη αναστηλωμένη. Βλέπουμε την Εκκλησία ολόκληρη, Μεγάλη Εβδομάδα, Απρίλιος του 2018, και μέσα στην Εκκλησία τα ψηφιδωτά του 5ου αιώνα. Ο Άγιος Δημήτριος με τα παιδιά, 5ος-6ος αιώνας, 550, ο Άγιος Δημήτριος, ο προστάτης της Θεσσαλονίκης, με τα παιδιά. Είναι από τα λίγα ψηφιδωτά, 11 ψηφιδωτά έχουν σωθεί από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που έγινε το 1917 και κατεστράφει η βασιλική, και τώρα είναι αναστηλωμένη, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Ο Άγιος Δημήτριος από τα ψηφιδωτά της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη έχει σπουδαία μια εικόνα του 16ου αιώνα μέσα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Η εικόνα είναι προσκυνηματική και είναι λειτουργική. Οι άνθρωποι προσκυνούν το Θεοτόκο, δεν είναι μουσείο η Εκκλησία, και έχουν βάλει και ένα μπαρόκ πλαίσιο επιχρυσωμένο, πάρα πολύ ωραίο, στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Αυτή θαυμάσια εικόνα την προφιλούσα. Βυζαντινές εκκλησίες της Θεσσαλονίκης, εδώ είναι στηλίτες Άγιοι, είναι από την Αγία Κατερίνη της Θεσσαλονίκης, και εδώ είμαστε, μια σπουδαία εκκλησία, 13ος-14ος αιώνας, είναι οι Άγιοι Απόστολοι. Η εκκλησία αυτή διατηρεί ακόμα και ψηφιδωτά και τοιχογραφίες.
Οι πράσινες κολόνες είναι μεγάλη παρασκευή του 2018 Απρίλιος στην Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στην Θεσσαλονίκη, και εδώ τα ψηφιδωτά είναι 14ου αιώνα, είναι η μεταμόρφωση του Χριστού, πολύ σπουδαία ψηφιδωτά παλαιολόγιας εποχής, 1350 περίπου έχουν γίνει, ήταν πολύ ψηλά η Εκκλησία. Και εδώ φαίνεται μία ανάσταση, η λεγόμενη Ιησάδου Κάθοδος, ναός του Αγίου, των Αγίων Αποστόλων στη Θεσσαλονίκη επί της Εγνατίας προς το Βαρδάρι, ο Τρούλος. Δυστυχώς ο Χριστός είχε χαθεί, και εδώ είναι η Βαϊφόρος, ο Χριστός μπαίνοντας θριαμπευτικά μέσα στα Ιεροσόλυμα, ψηφιδωτά. Δυστυχώς οι Τούρκοι έχουν αφαιρέσει τον χρυσό φόντο, νομίζοντας ότι είναι αυθεντικό χρυσό, ενώ ήταν φύλλα χρυσού πάνω σε ιαλόμαζα. Οι Απόστολοι, ο Τρούλος, έχει χαθεί ο μισός Χριστός, και εδώ είναι καινούργια ψηφιδωτά στη Θεσσαλονίκη από την εκκλησία της Αγίας Θεοδόρας κοντά στην Αριστοτέλους, Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, πολύ σπουδαία καινούργια βυζαντινά ψηφιδωτά στην Θεσσαλονίκη. Και στην Παναγία τη δεξιά υπάρχουν δύο αντίγραφα από τον Τρούλο της Αγίας Σοφίας της Θεσσαλονίκης. Νομίζω τα ψηφιδωτά του Τρούλου της Αγίας Σοφίας πρέπει να είναι κατά 200 χρόνια παλαιότερα, πριν τις οικονομαχίες, είναι αυτά ο Άγιος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος. Ολόκληρος ο Τρούλος σώζεται στην Αγία Σοφία. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουν καταστραφεί τα ψηφιδωτά κατά τις οικονομαχίες του Τρούλου της Αγίας Σοφίας. Τα ψηφιδωτά αυτά απηχούν την τέχνη πριν τις οικονομαχίες, που ήταν λίγο πιο αναγεννησιακή, πιο νατουραλιστική, πιο πραγματική. Η τέχνη, η Βυζαντινή πριν τις οικονομαχίες δεν ήταν στριπνή όπως την φτιάξανε μετά τις οικονομαχίες, ήταν πιο αναγεννησιακή. Το Μουσείο της Θεσσαλονίκης, εδώ είναι το καινούριο κτίριο, η αυλή του μουσείου με ένα ωραιότατο περιστήλιο, ένας σπουδαίος αρχιτέκτονας το έχει κατασκευάσει. Από ό,τι έχω ακούσει, έχει πεθάνει νέος, αλλά είναι πάρα πολύ σπουδαίο διότι έχει φτιάξει και αίθριο, αλλά νομίζω στο κέντρο χρειαζόταν μια βυζαντινή κρίνη. Το Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης με την αυλή του, όπως φαίνεται, η εξωτερική πύλη του μουσείου, οι επιγραφές όπως φαίνονται, εξωτερικά είναι επί της παρελιακής, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης.